Γεια σας φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Δευτέρα, 20 Μαρτίου του 2017. Μπαίνουμε στην Άνοιξη. Σήμερα κάνει ζέστη. Σήμερα είναι όχι μενιξιάτικη, καλοκαιρινή μέρα είναι σήμερα από τη ζέστη. Δεν το περίμενα ούτε και εγώ. Το πρωί βγήκα με παλτό και έβγαλα την μπέμπελη. Μπαίνει και τυπικά η Άνοιξη. Όπως είπαμε, στις 21 Μαρτίου μπαίνει η Άνοιξη. Και ο καιρός φαίνεται ότι αλλάζει. Θα δούμε βέβαια, γιατί ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος. Τα τερτύπια του καιρού, όπως και της πολιτικής, είναι αυτά τα οποία αλλάζουν και τη διάθεσή μας. Ξέρετε, όταν καίει ο ήλιος και όταν βλέπεις μια ωραία μέρα, ανοίγει η ψυχή σου. Βέβαια, με την επόμενη μέρα μπορεί να έρθει συννεφιά, μουζουφλιά και να πάλι να νιώσεις άσχημα. Εγώ σήμερα θα σας μιλήσω για τα θέματα της επικαιρότητας, γιατί σήμερα έχουμε και ένα θέμα. Σήμερα συνεδριάζει το Eurogroup της 20 Μαρτίου. Είναι το Eurogroup που πριν από 3 εβδομάδες ο κύριος Τσίπρας είχε δεσμευθεί από βήματος της Βουλής ότι στις 20 Μαρτίου τελειώνουμε την αξιολόγηση. Κλείνει η αξιολόγηση, μπαίνουμε γίνεται ο άντιμος συμβασμός, μπαίνουμε σε ανωδική πορεία. Δεν έγινε. Σήμερα το Eurogroup δεν κλείνει την αξιολόγηση. Δεν θα αποφασίσει ούτε καν το τεχνική συμφωνία, το staff level agreement όπως το λένε, και ένας θεός ξέρει πότε και αν θα επιστρέψουν οι εκπρόσωποι των δανειστών στην χώρα μας τις επόμενες ημέρες. Τώρα η κυβέρνηση θέτει νέο ορόσημο το Eurogroup της 7ης Απριλίου. Που ξέρετε, αν ξεπεραστεί και η 7η Απριλίου, μετά πάμε Πάσχα, μετά το Πάσχα βλέπουμε, μετά είναι η Ιερινή Σύνοδος του Δούνου Του και μετά βλέπουμε. Όλα αυτά λοιπόν μας προϊονίζονται ότι το νωρίτερο που θα δούμε συμφωνία, ό,τι και αν λέει η κυβέρνηση, είναι το Μάιο, στις 22 Μαΐου του 2017, που θα συνέλθει ξανά το Eurogroup. Και όλα αυτά, εάν όλα πάνε ομαλά και αν η κυβέρνηση συμφωνήσει, κυρίως στα εργασιακά, αυτό είναι το κλειδί, σας το έχω πει, το αφορολόγητο και η μείωση των συντάξεων είναι βεβαίες. Είναι βέβαια. Και το αφορολόγητο θα μειωθεί κάτω από τις 6.000 και η προσωπική διαφορά στη συντάξη θα καταργηθεί. Δηλαδή, όλες οι συντάξεις τουλάχιστον από τα 600 ευρώ και πάνω θα μειωθούν από 7 έως 30 και 40% σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι κύριες συντάξεις. Αυτά είναι βέβαια που θα συμβούν. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι πότε θα συμβούν. Το πιθανότερο είναι από 1η-1η του 2019, μετά δηλαδή από 21 μήνες. Λιγότερο από 21 μήνες. Αυτά. Τώρα, το μεγάλο πρόβλημα, όπως σας έλεγα και προχθές, είναι τα εργασιακά. Δηλαδή, το φύλλο σικής που προσπαθεί ως αριστερή κυβέρνηση να διασώσει ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή δεν θέλει με κανέναν τρόπο να υποχωρήσει στα εργασιακά και κυρίως στο συνδικαλιστικό νόμο. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Θέλει να περάσει ότι επέβαλε ξανά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, που μικρή αξία πλέον έχουν, διότι οι περισσότερες επιχειρήσεις υπολειτουργούν ή είναι έτοιμες να καταστραφούν. Το πρώτο. Το δεύτερο, θέλει να αμπαωδήσει τις ομαδικές απολύσεις, που δεν είναι και τόσο σημαντικό ζήτημα, είναι περισσότερο ζήτημα επικοινωνιακό, ότι δεν έκανε πίσω στις ομαδικές απολύσεις, διότι όπως σας έχω πει και άλλες φορές, στην Ελλάδα είναι ελάχιστες οι μεγάλες επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν ομαδικές απολύσεις και κυρίως είναι οι τράπεζες και κάποιες δέκο. Καμία άλλη. Και το να ανέβει από 5 στο 10% το όριο των ομαδικών απολύσεων είναι πολύ μικρή σημασία. Στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι ότι κλείνουν επιχειρήσεις και δεν δίνουν καν τα δεδουλευμένα ούτε τις απολύσεις στους εργαζόμενους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Διότι έχει πέσει φανατικό στην αγορά. Φανατικό! Το λέω, φωνάζω, αγωνίζομαι. Γιατί νομίζετε? Γιατί βλέπω τη θύελα που έρχεται, την καταιγίδα που έρχεται αν συνεχίσουμε στην ίδια πορεία.
Και το τρίτο, που κατά τη γνώμη μου είναι και το σημαντικότερο, διότι φοβάται ότι αν περάσει τον συνδικαλιστικό νόμο θα στρέψει τους συνδικαλιστές ιδίως του δημοσίου εναντίον του, και αυτό είναι κάτι που δεν το αντέχει ένα αριστερό κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο συνδικαλιστικός νόμος. Ο συνδικαλιστικός νόμος τι θα προβλέπει? Μεταξύ άλλων θα προβλέπει περιορισμό των προνομίων των συνδικαλιστών, οι οποίοι έχουν πολλά προνόμια, δεν δουλεύουν στην ουσία πια, έτσι, είναι μόνο συνδικαλιστές. Και έχουν όλα τα καλά, όλα τα κομφόρ. Θα προβλέπει αύξηση του ορίου για να κηρυχθεί μια απεργία στο 50-1% των συμμετεχόντων σε ένα σωματείο. Κάτι που, όπως καταλαβαίνετε, είναι σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί, διότι δεν πρόκειται να μαζευτούν ποτέ 50% σε μια συνεδρίαση και να ψηφίσουν υπέρ μιας απεργίας. Αλλά αν όντως υπάρχει λόγος, θα μαζευτούν. Τις περισσότερες φορές όταν προκυρήσουν οι απεργίες είναι για ψιλοπίδημα. Και γι' αυτό ιδίως στο δημόσιο, γιατί στον ιδιωτικό τομέα έτσι κι αλλιώς δεν γίνονται πια απεργίες. Τι απεργίες να κάνουν σε επιχειρήσεις οι οποίες καταραίουν, τι απεργίες να κάνεις? Στο δημόσιο είναι αυτό και στις ΔΕΚΟ. Το πρόβλημα είναι το δημόσιο και η ΔΕΚΟ για μια ακόμη φορά. Και το επίσης σημαντικό αφορά το lockout, την ανταπεργία, δηλαδή τη δυνατότητα του εργοδότη να κλείσει την επιχείρηση όταν του κάνει απεργία ο εργαζόμενος. Και αυτό πάλι μικρή αξία έχει, διότι ούτως ή άλλως, σας είπα, στον ιδιωτικό τομέα που πνέει τα λύσια, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μόνο το δημόσιο και η ΔΕΚΟ. Παρ' όλα αυτά, για λόγους τυπικούς, για λόγους του φαίνεστε και όχι του είναι, η κυβέρνηση δεν θέλει να περάσει τον συνδικαλιστικό νόμο. Θα υποχρεωθεί όμως να το κάνει. Διότι νομίζουν τώρα ότι θα αποδεσμεύσουν τα εργασιακά από την δεύτερη αξιολόγηση. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα τα καταφέρουν. Ακόμα όμως και αν το κατάφεραν, θα το πηγαίνουν λίγους μήνες μετά. Διότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, εφόσον όλα πάνε ομαλά, το νωρίτερο πια όπως πάμε στις 22 Μαΐου, θα έρθει η τρίτη αξιολόγηση, στην οποία θα τα βρει πάλι μπροστά της. Δεν λύνεται το πρόβλημα έτσι. Δεν λύνεται το πρόβλημα έτσι. Και την ίδια ώρα η αβεβαιότητα στην οικονομία και στην αγορά είναι τρομακτική. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Φωνάζω, αγωνίζομαι από αυτήν εδώ την εκπομπή, από όπου έχω λόγο και φωνή. Και λέω, κύριοι της κυβέρνησης, σύντροφοι της κυβέρνησης, κύριοι βουλευτές, κύριοι δικαστές, κύριε πρόεδρε της Δημοκρατίας, έχετε αντιληφθεί τι συμβαίνει σήμερα στην οικονομία? Έχετε αντιληφθεί τι συμβαίνει σήμερα στην οικονομία? Καταραίουν τα πάντα. Βγείτε μια βόλτα στους δρόμους, πηγαίνετε στα μαγαζιά, πηγαίνετε στις συνοικίες της Αθήνας, στους δήμους γύρω από την Αθήνα και μέσα στην Αθήνα. Να δείτε τι συμβαίνει. Πηγαίνετε στο Χαϊδάρι, στο Εγάλεο, στο Περιστέρι, στο Ήλιον, ακόμα και στην Κηφισιά ή στη Φιλοθέη ή στο Ψυχικό ή στο Χολαργό, στο Χαλάνδρι. Στο Βύρονα, στην Κεσαριανή, στην Ηλιούπολη, στο κέντρο της Αθήνας, στο Πέραμα, στο Κερατσίνι, στον Κορυδαλό, όπου και αν πάτε, στον Πειραιά, όπου και αν πάτε, η κατάσταση είναι απελπιστική. Δεν κινείται φύλλο. Δεν έχει κανείς λεφτά να αγοράσει και κανείς δεν αγοράζει τίποτα. Δεν κινείται. Ο ένας χρωστάει στον άλλον. Και την ίδια ώρα έρχεται βαρύς ο πέλεκης της εφορίας που αυξάνονται συνέχεια ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία. Αυξάνεται συνέχεια ο αριθμός των ανθρώπων που χρωστούν στην εφορία. 800.000 ήδη επαγγελματίες, επιχειρηματίες, έμποροι έχουν υποστεί κατασχέσεις των λογαριασμών τους, που σημαίνει ότι έχουν καταστραφεί, διότι αν δεν έχεις λογαριασμό δεν μπορείς να δουλέψεις τον τραπεζικό τους λογαριασμό, και έρχονται άλλες 800.000 κατασχέσεις αυτών που οφείλουν στην εφορία και δεν μπορούν πια να πληρώσουν. Δεν μπορούν πια να πληρώσουν. Κάθε μήνα που περνάει αυξάνεται ο αριθμός των οφειλετών στην εφορία. Κάθε μήνα που περνάει αυξάνεται ο αριθμός των οφειλετών στα ασφαλιστικά ταμεία. Κάθε μήνα που περνάει αυξάνονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Κάθε μήνα που περνάει αυξάνεται η ανεργία. Κάθε μήνα που περνάει αυξάνονται τα κόκκινα δάνεια. Κάθε μήνα που περνάει μειώνονται οι καταθέσεις στις τράπεζες. Χτες η Καθημερινή έλεγε ότι 4 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν φύγει από τις τράπεζες
με τα capital controls από την αρχή του έτους. Γιατί? Γιατί ο κόσμος που είχε τα λεφτά και μπορούσε να τα πάρει, φοβόταν ότι θα τα χάσει αν μείνουν σε ελληνικές τράπεζες που τελούν υποκατάρρευση. Και την ίδια ώρα και αυτοί που μπαίναν σε κάποια ρύθμιση του δανείου τους έχουν σταματήσει να το πληρώνουν, γιατί δεν έχουν και γιατί φοβούνται. Γιατί φοβούνται τα χειρότερα. Και έρχεται κάποια στιγμή που εκεί θα είναι το πικ, η τέλεια καταιγίδα, που θα πεις δεν με ενδιαφέρει άλλο πια. Κάνε μου ό,τι θέλεις. Κατάσχεσε το σπίτι μου, το λογαριασμό μου, το αυτοκίνητό μου, το παντελόνι που φοράω, κατάσχεσέ τα όλα. Δεν αντέχω άλλο. Προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα, για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Τι σώζει σήμερα την κατάσταση και δεν έχει γίνει απίστευτη? Το γεγονός ότι πληρώνονται κάθε πρώτη, κάθε 30 μάλιστα του μηνός, οι μισθοί και οι κουτσουρεμένες συντάξεις. Ακόμα πληρώνονται. Ακόμα ο συνταξιούχος ξέρει ότι θα πάει στο ATM και θα βρει την κουτσουρεμένη σύνταξή του. Αλλά το ξέρει. Αυτό δίνει μια ψευδαίσθηση τις πρώτες μέρες μετά την καταβολή μισθών και συντάξεων, μισθών δημοσίων υπαλλήλων. Γιατί μισθοί στον ιδιωτικό τομέα μπαίνουν όποτε θέλει και αν μπορεί ο επιχειρηματίας. Οι μισθοί στον δημόσιο μπαίνουν ακόμα κάθε πρώτο μηνός. 10 μέρες να καθυστερήσει η καταβολή. 10 μέρες. 10 μέρες να καθυστερήσει η καταβολή μισθών και συντάξεων. Θα καταστραφούν τα πάντα. Τα πάντα. Δεν κινείται φύλλο. Θα πέσει τέλειος πανικός που δεν κινείται φύλλο. Αυτό όμως που δεν καταλαβαίνουν οι ανόητοι που μας κυβερνούν είναι ότι όσο βυθίζεται ο ιδιωτικός τομέας, τόσο θα δυσκολεύονται τα έσοδα για να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Διότι οι μισθοί και συντάξεις πληρώνονται από τα φορολογικά έσοδα του κράτους. Τα φορολογικά έσοδα του κράτους, όπως σας εξηγούσα και την προηγούμενη εβδομάδα, προέρχονται κυρίως από τη λειτουργία του ιδιωτικού τομέα. Δεν υπάρχει κάποιο λεφτόδεντρο για να κόβουμε τον καρπό τους και να δίνουμε, μοιράζουμε ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν κάποια μυστικά κονδύλια. Αποδείχθηκε ότι ήταν απάτη και μεγάλη απάτη, όπως σας έλεγα εδώ και χρόνια, εδώ και μήνες και χρόνια, ο Αρτέμις Σόρας. Ένα λαμογάκος ήταν. Ένας λαμογάκος είναι ο Αρτέμις Σόρας, ούτε καν μεγάλος. Κάτι ψιλοκομπίνες έκανε. Και κάποια στιγμή ο ψιλοκομπιναδόρος ο Αρτέμις Σόρας κατάλαβε τι ηλίθιοι υπάρχουν σε αυτή τη χώρα, εκμεταλλεύτηκε την απελπισία του Κοσμάκη και επικαλέστηκε ότι είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος που έχει υπάρξει ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία. Ποτέ. Με 600 δις δολάρια. Δεν έχει ξαναυπάρξει ποτέ τόσο πλούσιος άνθρωπος στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και υπήρξαν 80.000 τουλάχιστον ηλίθιοι Έλληνες, ηλίθιοι Έλληνες, εγώ τους λέω ηλίθιοι Έλληνες, που πήγανε και πίστεψαν τον Σόρα και πήγαν και κατέθεσαν και τον οβολό τους για να δώσει το χαρτί αυτό τους χαρίζει τις οφειλές τους στην εφορία και στα τράπεζες. Το καταλαβαίνουν ότι ήταν απελπισμένοι. Το καταλαβαίνουν ότι ήταν σε δύσκολη θέση. Είχαν όμως και την κουτοπονηριά. Μπας και ο Σόρας με αυτόν τον τρόπο κερδίσω και λίγο χρόνο και δεν πληρώνω τις οφειλές μου. Αλλά πήγανε 80.000 άνθρωποι. Πέραν αυτών που είπαν μπορεί και να τα έχει, αλλά πήγαν 80.000 άνθρωποι πιστεύοντας ότι ένας ασήμαντος, ένα γελίο πρόσωπο όπως ο Σόρας μπορεί να έχει 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Σας το έχω πει κατ' επανάληψη. Αυτό το μυαλουδάκι μας το έδωσε ο Θεός για να σκεφτόμαστε. Για να σκεφτόμαστε. Ο ηλίθιος έχει ευθύνη. Έχει ευθύνη, πώς να το κάνουμε? Αν είσαι ηλίθιος, πρέπει να είσαι υπό και δαιμονία. Αλλιώς, δεν μπορείς να ασκήσεις τα καθήκοντά σου. Παραδέξω ότι είσαι ηλίθιος, δεν μπορώ να ασκήσω τα καθήκοντά μου ως πολίτης με τις υποχρεώσεις και τις δικαιώματα που έχω. Πώς πήγες, βρε άνθρωπέ μου, και έδωσες λεφτά στο Σόρα? Πώς πήγες και του δίνες κάθε μήνα συνδρομή? Μα είναι δυνατόν? Πώς είναι δυνατόν να πίστεψες ότι ο Σόρας, ένας λαμογάκος, ένας απατεωνίσκος, μπορεί να έχει 600 δισεκατομμύρια δολάρια, όσο δεν έχουν 10 φορές όσο έχει ο Bill Gates, ο ιδρυτής της μεγαλύτερης εταιρείας τεχνολογίας στον κόσμο? Πώς είναι δυνατόν να το πίστεψες αυτό? Πώς? Ειλικρινά, αυτό με ξεπερνάει. Με ξεπερνάει.
Με ξεπερνάει. Πόσο ηλίθιος μπορεί να είναι κάποιος που πίστεψε το Σόρα? Ο Σόρας απατεώνας ήταν. Τη δουλειά του έκανε. Λέει, οι Έλληνες είναι ηλίθιοι, ανάμεσα σε αυτούς τους ηλίθιους θα οικονομήσω και μερικούς και θα βγάλω λεφτά. Και τώρα μάζεψε κάποια χρήματα από αυτούς τους ηλίθιους που του δίναν συνδρομές κάθε μήνα, όσα μάζεψε, τα πήρε μαζί του, την κοπάνησε. Που ξέρουμε που έχει πάει, λένε ότι έχει πάει στην Ιταλία, λένε ότι έχει πάει στη Λατινική Αμερική, κανείς δεν ξέρει που έχει πάει. Αλλά πού βρε άνθρωπέ μου, εσύ που με ακούς, πώς είναι δυνατόν να πίστεψες ότι ο Σόρας πούλησε την μυστική διαστημική τεχνολογία του Θεού Απόλλωνα? Έλεος, πόσο ηλίθιος είσαι? Και εδώ όλα βέβαια καταραίουν κάποια στιγμή. Ξέρετε, στην Ελλάδα μάθανε όλοι οι απατεώνες, πολιτικοί και μη, ότι ο Έλληνας, κάθε λαουτζίκος, κάθε χαμηλού επίπεδου άνθρωπος, είναι επιρρεπής στο ψέμα και στο παραμύθι. Είναι αυτό που έλεγε ο Γκέμπελς, ο υπουργός προπαγάνδας του Χίτλερ. Τι έλεγε ο Γκέμπελς? Όσο πιο τερατώδες είναι το ψέμα που θα πεις σε ένα λαουτζίκο, τόσο πιθανότερο είναι να το πιστέψουν. Και έτσι λοιπόν, ο Σόρας είπε το τερατώδες ψέμα. Ότι διαθέτει τουλάχιστον 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Κάποια στιγμή πήγε και 2-3, κάτι τέτοιο. Κάτι απίστευτα ποσά που δεν υπάρχουν πουθενά. Και υπήρξαν άνθρωποι που τον πίστεψαν. Υπήρξαν άνθρωποι, και όχι ένας και δύο. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες. Για μένα αυτό είναι το ζήτημα. Όχι ότι ο Σόρας είναι απατεώνας. Απατεώνες υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι υπήρξαν δεκάδες χιλιάδες ηλίθιοι που τον πίστεψαν. Να μου πείτε, εδώ πίστεψαν 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι τον Τζίπρα ότι έλεγε ότι θα σκίσει το μνημόνιο και ότι θα χτυπάει τις ζουρνάδες και θα χορεύουν οι αγορές και ότι θα αυξήσει τον βασικό μισθό στα 751 ευρώ και ότι θα καταργήσει τον έφια και όλες αυτές τις σαχλαμάρες που έλεγε. Ναι, αλήθεια είναι και αυτό. 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι το πίστεψαν. Όταν εγώ έλεγα ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα στο εκατομμύριο να συμβεί αυτό, ούτε μία. Ούτε μία. Γιατί για ένα απλούστατο λόγο, δεν υπάρχουν τα λεφτά. Για να μπορούσε να το κάνει αυτό, πρέπει να υπάρχουν τα λεφτά. Δεν υπάρχουν κάπου κρυμμένα λεφτά. Αντίθετα, όσα υπήρχαν έχουν φύγει στο εξωτερικό. Σήμερα το πρόβλημα της Ελλάδας είναι η έλλειψη παραγωγής πλούτου. Δεν υπάρχει πλούτο στην Ελλάδα. Δεν κάνουμε τίποτα. Ανακυκλώνουμε τη μιζέρια μας και τη φτώχεια μας και την εξαθλίωσή μας. Ο ένας χρωστάει στον άλλον και όλοι αγωνιζόμαστε να πληρώσουμε κάτι προς την εφορία και στις υποχρεώσεις μας προς τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία για να μην μας κυνηγήσουν, να μην μας βάλουν και φυλακή ή να μην μας πάρουν το σπίτι. Με αγωνία κάθε μέρα. Όποιος είναι ιδίως στον ιδιωτικό τομέα το βιώνει αυτό. Σήμερα το πρωί ένας φίλος, μεσαίος επιχειρηματίας, μικρομεσαίος επιχειρηματίας, μου έλεγε αυτό που με σκοτώνει είναι η αβεβαιότητα. Να ήξερα πως αυτή είναι η κατάσταση και με αυτά τα δεδομένα πρέπει να παλέψω και τουλάχιστον θα έλεγα ας είναι. Θα δουλέψω, θα αγωνιστώ, θα κάνω κάτι. Δεν το ξέρω όμως. Δεν το ξέρω. Οτιδήποτε μπορεί να γίνει και να αλλάξει τα δεδομένα ανά πάσα στιγμή. Ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα της Ελλάδος. Κανείς δεν ξέρει πού θα μας οδηγήσει αυτή η κατάσταση. Κανείς. Αυτή η αβεβαιότητα είναι που μας σκοτώνει όλους. Και η αβεβαιότητα είναι μεγάλη. Μου λένε πολλοί άνθρωποι, υπάρχει πιθανότητα να μειωθούν κι άλλες συντάξεις. Είναι βέβαιον ότι θα μειωθούν κι άλλες συντάξεις. Είναι βέβαιον. Εδώ κοιτάξτε τι κουτοπονηριά έχει γίνει. Από το Γενάρη του 2015 που έχει έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία δεν έχει εκδοθεί ούτε μία νέα επικουρική σύνταξη. Εκκρεμούν 130.000 αιτήσεις για επικουρική σύνταξη και δεν έχει εκδοθεί ούτε μία νέα. Γιατί λέει δεν υπάρχει ακόμα μαθηματικός τύπος για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης. Μπούρδες!
Μπούρδες, λεφτά δεν έχουν και δεν βγάζουν επικουρικές συντάξεις. Και έτσι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 130.000 δικαιούχοι επικουρικής σύνταξης, 150.000 κύριες σύνταξης, οι οποίοι από το 2015, κάποιοι και πιο πριν από το 2015, δεν τους έχει υπονεμηθεί σύνταξη. 150.000 συμπολίτες μας έχουν κάνει τα χαρτιά τους εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια και δεν έχουν πάρει ακόμα τη σύνταξή τους. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Πέραν από τη γραφειοκρατία και την βλακεία του δημοσίου. Λόγω του ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Αν υπήρχαν χρήματα θα είχαν εκδοθεί, εντάξει. Όπως εκδίδονταν στο παρελθόν. Αμέσως. Σήμερα δεν εκδίδονται γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Άρα 150.000 συμπολίτες μας είναι καταδικασμένοι. Και δεν ξέρουν και πότε θα τις πάρουν και αν θα τις πάρουν. Για σκεφτείτε το εξής. Πέστε ότι κάποιος έχει κάνει εδώ και δύο χρόνια αίτηση για να πάρει μια σύνταξη. Και παίρνει έκτοτε την προσωρινή, όπως τη λένε. Προσωρινή σύνταξη είναι, ας πούμε, αντί για 1.000, που θα είναι η κανονική του σύνταξη, μαζί με την επικουρική, είναι 400. Άρα περισσεύουν 600. Τα 600 αυτά επί δύο χρόνια πρέπει να δοθούν αναδρομικά. Αναδρομικά. Σε 150.000 μιλάμε για δις. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν. Άρα είναι βέβαιο ότι αυτοί που περιμένουν στην ουρά για συντάξεις, αν δεν γίνει κάποιο θαύμα, που θαύματα δεν γίνονται, δεν πρόκειται ποτέ να πάρουν τα αναδρομικά. Ακόμα και θα μείνουν με την προσωρινή σύνταξη. Και δεν απονέμονται καινούργιες συντάξεις. Γι' αυτό ήταν κομπίνα του Τσίπρα αυτό που έκανε με το βοήθημα τα Χριστούγεννα. Δήθεν την υπεραπόδοση. Μπαρούφες υπεραπόδοση. Έδωσε για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, για να κοροϊδέψει τον Κοσμάκη, για μια ακόμη φορά, σαν το Σόρα να κοροϊδέψει τον Κοσμάκη, του δώσε κάποια 1.615.000 για το βοήθημα αυτό που το πήραν, όπως πολύ σωστά υπόθηκε και στην εκπομπή της Παρασκευής, το πήραν και άνθρωποι που δεν έπρεπε να το είχαν πάρει. Ακόμα και συνταξιούχοι της Αυστραλίας και της Γερμανίας το πήρανε. Το πήραν αυτό το βοήθημα, αλλά αυτό το βοήθημα λείπει από κάπου αλλού. Λείπει από την απονομή των νέων συντάξεων. Λείπει από το ΕΚΑΣ. Λείπει από αλλού. Και γι' αυτό ήταν κομπίνα πολιτική το ότι δόθηκε αυτό το βοήθημα. Και κατά τη γνώμη μου, σωστά το καταψήφισαν ή δεν το υπερψήφισαν όσοι δεν το υπερψήφισαν στη Βουλή. Γιατί ήταν μια κοροϊδία όλων των συνταξιούχων. Όλων. Και αυτών που το πήραν και αυτών που δεν το πήραν και αυτών που περιμένουν να πάρουν τη σύνταξή τους οι άνθρωποι. 150.000 συμπολίτες μας επί δύο και πλέον χρόνια δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη. 150.000. Οι άνθρωποι αυτοί φαντάζεστε πώς είναι. Γιατί ακούω εσάς που δικαιολογημένα διαμαρτύρεστε γιατί κόπηκε η σύνταξή σας. Για σκεφτείτε αυτούς που είναι δύο χρόνια με προσωρινή. Περνάει ο καιρός και είναι σε αβεβαιότητα. Θα πάρουμε, δεν θα πάρουμε. Θα μου τα φάνε, δεν θα μου τα φάνε. Κανείς δεν ξέρει. Αλλά αν τα φάνε στους 150.000, θα τα φάνε και σε εσάς που έχετε ήδη σύνταξη. Δεν το καταλαβαίνετε. Αυτή λοιπόν η κομπίνα, γιατί περί κομπίνας πολιτικής πρόκειται, κάποια στιγμή θα τελειώσει. Κάποια στιγμή θα τελειώσει. Διότι θα καταρρεύσει όλο το σύστημα. Μοιραία, αργά ή γρήγορα το σύστημα θα καταρρεύσει. Δεν υπάρχει σωτηρία. Όπως κατέρευσε με τον Σόρα. Ο Σόρας κατόρθωσε με τον ένα με τον άλλο τρόπο να κρατήσει όσο μπορούσε περισσότερο το πράγμα, να δημιουργεί μύθους, να μαζεύει λεφτά, να κάνει διάφορα. Κάποια στιγμή, μοιραία, και η δικαιοσύνη που αδιαφορούσε γι' αυτόν στράφηκε εναντίον του. Όταν μάλιστα έκανε και το λάθος, γιατί πρόκειται περί λάθους του Σόρα, να θελήσει να κατέβει στις εκλογές, στράφηκαν εναντίον του πολύ. Και έτσι λοιπόν τον πήραν είδηση. Τον πήραν και αυτοί που δεν τον είχαν πάρει είδηση. Και τώρα ο Σόρας κάποια στιγμή θα συλληφθεί και θα πάει φυλακή, αυτό είναι βέβαιο. Γιατί τώρα 8 χρόνια είναι η πρώτη καταδίκη για μια προσωπική λαμογιά που είχε κάνει με ένα κουμπάρο του. Όταν θα έρθει η μεγάλη κατηγορία που είναι η σύσταση συμμορίας
για να φάνε τα λεφτά του Κοσμάκη με την Ελλήνων Συνέλευση, εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Εκεί η Σόβια θα πάει. Εκεί θα πάει και η Σόβια. 20 χρονάκια τα έχει στο τσεπάκι, από ό,τι μου λένε οι δικηγόροι. Στο τσεπάκι. Λοιπόν, ο Σόρας κάποια στιγμή θα πάει φυλακή, γιατί όλοι οι μύθοι κάποια στιγμή καταραίουν. Θυμάστε το μύθο του Κοσκοτά. Γκράτσια Κοσκότα που λέγανε πριν από. Βέβαια έχουν περάσει από εδώ 30 χρόνια. Θυμάστε τον Άκη τον Τζοχατζόπουλο, τον Μέγα και τον Μέγα και Τρανό. Θυμάστε τον Λιακουνάκο που βγήκε τώρα με Βραχιολάκη. Τι ήταν κι αυτός. Άλλος Μέγας και Τρανός. Ή ο άλλος, όπως τον λέγανε ο Κακό, που αγόραζε τα πάντα. Ξέχασα και το όνομά του. Ο Λαβρεντιάδης. Όλα αυτά, άμα στηρίζονται σε σταθερές βάσεις, κάποια στιγμή καταραίουν. Κάποια στιγμή θα καταρρεύσουν. Και θυμάστε το Βιεννόπουλο. Διάβαζα σήμερα για το Βιεννόπουλο, που κάποτε ήταν ο πολιτικός που θα έσωζε την Ελλάδα, που ήταν ο επιχειρηματίας που αρχόταν και στην πολιτική και θα έσωζε και την Ελλάδα. Ο Βιεννόπουλος είχε ένα φρικτό θάνατο, πέθανε μόνος του από την καρδιά του ξαφνικά. Και τώρα δεν υπάρχει περιουσία του Βιεννόπουλου. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν μόνο χρέη. Και σκέπτονται τα παιδιά του να αποποιηθούν την κληρονομιά του. Γιατί δεν έχουν τι να πάρουν. Μόνο χρέη. Εκεί καταντήσαμε. Γι' αυτό όλα έχουν κάποιο τέλος. Είναι αυτό που έλεγε παλιά ο Σόλωνας. Μηδένα πρώτο τέλος μακάριζε. Εάν όμως κάποιος στηρίζεται στις σαφρές βάσεις, κάποτε οι σαφρές βάσεις καταραίουν. Όπως συνέβη με τον Σόρα. Όπως συνέβη δυστυχώς και με την ίδια την Ελλάδα. Φτιάξαμε ένα οικοδόμημα ευμάρειας και πλούτου επί δεκαετίες, μετά το 1981, το οποίο κατέρευσε μοιραία, γιατί είχε σαφρές βάσεις. Γιατί στηριζόταν αποκλειστικά και μόνο στα δανεικά. Εγώ θέλω στις τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής να δώσω το λόγο και σε εσάς. Γιατί θέτετε ορισμένες φορές κάποια κέρια ερωτήματα που χρειάζονται απαντήσεως. Και επειδή εγώ πιστεύω, πάρτε λοιπόν 2-11-18-60-001, το τηλέφωνο του σταθμού μας, 2-11-18-60-001, για τα επόμενα 20-25 λεπτά που απομένουν μέχρι το τέλος της εκπομπής, πάρτε τηλέφωνο τώρα για να βγείτε και να θέσετε τα ερωτήματά σας για αυτά που βλέπετε γύρω σας και ενδεχομένως δεν τα καταλαβαίνετε. Εγώ είμαι εδώ για να σας απαντήσω σε όσα ερωτήματα μπορώ, δεν είμαι παντογνώστης, σε αυτά που μπορώ θα προσπαθήσω να σας απαντήσω. Διότι καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας δεν γνωρίζουν αυτά τα οποία συμβαίνουν. Γι' αυτό εγώ από αυτήν εδώ την εκπομπή φωνάζω, οικετεύω, απευθύνω έκκληση και στην κυβέρνηση και στη Βουλή και στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και σε όλους τους αιρετούς αυτής της χώρας. Αρθείτε στο ύψος των περιστάσεων, των κρίσιμων, των πολύ κρίσιμων περιστάσεων που περνάει αυτός ο τόπος. Η κατάσταση είναι απελπιστική στην οικονομία σήμερα. Έρχεται θύελλα τεραστίων διαστάσεων. Όποιος δεν το βλέπει, εθελοτυφλεί. Εθελοτυφλεί. Κάντε μια βόλτα μόνο στα μαγαζιά, σας λέω, τίποτε άλλο. Όποιος στοιχειωδώς έχει σχέση με ανθρώπους που βρίσκονται στο εμπόριο ή στην λεγόμενη δυναμική παραγωγική οικονομία, ξέρει τι λέω. Και αν ο ιδιωτικός τομέας καταρρεύσει, θα καταρρεύσουν μοιραία και οι μισθοί και οι συντάξεις, διότι το κράτος δεν έχει άλλα έσοδα. Ήδη τώρα δεν πληρώνει τίποτα. Έχει κάνει, εκτός από μισθούς και συντάξεις, φάνηκε και από τις πληρωμές του Φεβρουαρίου, έχει κάνει στάση πληρωμών, δεν πληρώνει τίποτα άλλο. Μόνο ακόμα τους κουτσουρεμένους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και τις κουτσουρεμένες συντάξεις πληρώνει. Και αυτές με φιδό. Απόδειξε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι δεν πληρώνει τις συντάξεις, δεν απονέμει νέες συντάξεις και 150.000 άνθρωποι. Αν μάλιστα είναι, με ακούει κάποιος από εσάς που έχετε ακόμη προσωρινή σύνταξη και δεν σας έχει απονεμηθεί η κανονική σύνταξη, σας παρακαλώ πάρτε τηλέφωνο να επιβεβαιώσετε αυτό που σας λέω. Ο κύριος Νικόλας, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη μου. Έχουμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές. Έχουμε μιλήσει. Ήθελα να κάνω μία καταγγελία. Και προχθές είχα πάρει εκεί που μιλάγατε την Πέμπτη. Αλλά δυστυχώς δεν με βγάλανε στο κανάλι. Στον Παυλόπουλο. Πώς
πόσα χρωστάει η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή. Πόσες και πόσες χιλιάδες είναι οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ. Δεν πληρώνουν ούτε ένα σεντ ρεύμα. Χαμάμ το σπίτι τους, Γιάννη. Χαμάμ. Και έρχομαι και λέω, εγώ αυτό που λέει το ρεύμα μου η ΔΕΗ, ύψιλον κάπα ωμέγα, γιατί να πληρώνω εγώ το ρεύμα του συνταξιούχου της ΔΕΗ. Ή του εργαζόμενου της ΔΕΗ, γιατί. Περισσότερα από μένα. Σύνταξη. Γιατί να την πληρώνω εγώ. Έλατε, πολύ κέριο ερώτημα. Εκτός όλων των άλλων να πω ότι το ταμείο της ΔΕΗ επιχορηγείται κάθε χρόνο με 600 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σωστό. Προχθές ήμουνα στο καπί, Γιάννη μου. Ναι. Και συζητούσα και μου λέει, έχω 3 ορολόγια εγώ, αλλά τα 2 πληρώνω. Το ένα μου λέει δεν πληρώνω. Και μέσα, συγγνώμη για την έκφρασή μου, και στην τουαλέτα του έχει το χαμάμ. Δεν ανάβουν όλα τα ηλεκτρικά σώματα. Προφανώς, και δεν την πληρώνω εγώ τη ΔΕΗ. Βέβαια. Αυτινού. Σαφέστατα. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Το λέω πάλι. Στο λογαριασμό της ΔΕΗ που σας έρχεται υπάρχει τώρα μια αναλυτική κατάσταση με το οποίο λέει πού πηγαίνουν οι διάφορες πληρωμές. Όπως θα δείτε για το ρεύμα, πληρώνεται το λιγότερο από το μισό πια. Υπάρχουν διάφορα κονδύλια που τα έχουν ρίξει όλα στο λογαριασμό εκεί. Ένα από αυτά είναι το ΙΚΟ, ΙΚΟΜΕΓΑ, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας είναι που πληρώνετε εσείς που παίρνετε 600 ευρώ, το ηλεκτρικό που δεν πληρώνει αυτός που παίρνει 500 ευρώ. Ή ακόμα χειρότερα, το ηλεκτρικό του εργαζόμενου στη ΔΕΗ που παίρνει τα διπλά από εσάς. Ή του συνταξιούχου της ΔΕΗ που παίρνει τη διπλάσια σύνταξη από εσάς. Εσείς το πληρώνετε. Δεν υπάρχει στη ζωή τίποτα δωρεάν. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα δωρεάν. Κάποιος άλλος το πληρώνει. Τι συνέβαινε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα δανειζόντουσαν όλοι αφιδώς, γιατί υπήρχε μέχρι το 2010. Υπήρχε μπόλικο χρήμα. Και δεν καταλαβαίνουμε, δεν μας χρεώναν τίποτα, γιατί τα πλήρωνε. Εντάξει, παίρνει και η ΔΕΗ, παίρνει ο εργαζόμενος η ΔΕΗ, τζάμπα ρεύμα, παίρνει λανικά η ΔΕΗ, το κλείνει, δεν υπήρχε πρόβλημα. Μια χαρά περνούσαν. Τώρα όμως και η ΔΕΗ έχει πρόβλημα να δανειστεί. Τρομακτικό πρόβλημα. Είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας η ΔΕΗ, δεν το έχουν καταλάβει. Και καλά θα κάνουν το καταλάβουν. Κυρία Ήδη, καλησπέρα σας. Α, καλησπέρα σας. Σας ακούω. Α, εγώ μιλάω τώρα στον κύριο Λοβέρδο. Ναι, εγώ είμαι. Ήθελα να σας πω ότι είναι 2-3 εβδομάδες που προσπαθώ να επικοινωνήσω και διαρκώς λειτουργεί το τηλέφωνο. Σήμερα, επειδή πήρα αμέσως, θέλω να πω ένα πράγμα κάπως άσχετο. Ό,τι θέλετε πείτε, ό,τι θέλετε. Θέλω να πω ότι όταν πρωτοέγινε λόγος από τον κύριο Πρωθυπουργό για εκλογές, είναι τώρα πάνω από 20 μέρες, ένα μήνα πόσο δεν μπορώ να απολογήσω, είπε ότι θα έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν και οι πρόσφυγες. Και αυτό το πράγμα δεν μου έφυγε από το μυαλό και ήθελα να το έχω αναφέρει στον κύριο Λοβέρδο. Τίποτε άλλο. Να είστε καλά. Θα λάβει τα μέτρα του. Να είστε καλά. Δεν νομίζω ότι. Γιατί Έλληνες πρέπει να ψηφίζουν. Έλληνες θα ψηφίσουν. Έλληνες θα ψηφίσουν. Να είστε καλά, κύριε Ήβη. Καλό κουράγιο και καλή δύναμη. Έλληνες θα ψηφίσουν. Εκτός αν πάρουν την ελληνική ηθαγένεια. Δεν νομίζω ότι θα ψηφίσει κανείς που δεν έχει ελληνική ηθαγένεια. Κανείς. Κυρία Ζηνοβία, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Κύριε Λοβέρδο, σας ακούω και σήμερα όμως ακούω πράγματα και επειδή τυχαίνει να είμαι συνταξιούχος στη ζωή, μηχανικός, να σας πω ότι το ρεύμα το πληρώνουμε. Το πληρώνουμε όσο στοιχίζει στη ΔΕΗ. Λοιπόν, όσο για τις συντάξεις, εγώ είχα 35 χρόνια υπηρεσία στη ΔΕΗ, δηλαδή ενεργά χρόνια, είμαι μηχανικός και παίρνω αυτή τη στιγμή 1.300 ευρώ. Μπορώ να σας αφαιρώ αυτά τα δεδομένα. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Παρακαλώ πάρα πολύ
Να μην παραπληροφορούμαστε. Σε τίποτα, σε τίποτα από αυτά που είπα δεν παραπληροφόρησα. Πληρώνετε το ίδιο λογαριασμό που πληρώνει ο διπλανός σας. Ναι. Τον λοιπόν, ίδιο. Δεν πληρώνω τον το ίδιο. Λοιπόν, τον ίδιο. Δεν πληρώνω το... τον λοιπόν, ίδιο. Τον ίδιο. Δεν πληρώνω το ίδιο. Δεν πληρώνω το ίδιο. Λοιπόν. Όχι, δεν πληρώνω τίποτα. Όπως δεν είπα δεν πληρώνετε τίποτα, λοιπόν, αλλά δεν πληρώνετε το ίδιο. Πληρώνετε πολύ μικρότερο ποσό. Όχι πολύ μικρότερο. Για πέστε μου, πόσο πληρώσετε την τελευταία μέρα. Θα σας το φέρω. Για φέρω. 700 ευρώ. 700 ευρώ. 785 ευρώ πλήρωσα. 700 ευρώ το δίμηνο. Λοιπόν, να σας το φέρω. 700 ευρώ το δίμηνο. Ναι, να σας το φέρω. Τότε δεν ξέρω τι κάνατε. Δεν ξέρω, εγώ δεν πληρώω 700 ευρώ το δίμηνο πάντως. Λοιπόν, ακούστε, ακούστε. Αυτό το πράγμα είχε δοθεί στη ΔΕΗ κάποια στιγμή σαν αντίαύξηση. Αυτό το προνόμιο. Μία μικρή μείωση, το οποίο έχει μπει, έχει μπει και μία βάση για τους πληροφορτώρες. Άμα περάσω με αυτό, τότε το πληρώνε κανονικά. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακολουθώ τόσο καιρό και σας σέβομαι, αλλά ειδικά σήμερα, όχι επειδή έχω φυγεί. Επειδή είναι το δικό σας πρόβλημα. Αυτή είναι η νοοτροπία. Όταν φύγετε το δικό μου συμφέρον, τότε είμαι εναντίον. Όταν είναι για τους άλλους, καλά τα λες. Άρατε πάρα πολύ μεγάλο λάθος, εντάξει, κύριε Λοβέρδο. Πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Θα σας φέρω το καθαριστικό μου. Έχω 35 χρόνια στη ΔΕΗ και παίρνω 1.300 ευρώ σύνταξη. Δεν το αρνούμε, δεν το αρνούμε. Άρα έχεις 40 και παίρνω 800. Τι σημασία έχει αυτό, λοιπόν, το πόσα έχετε. Με τι αποδοχές, ξέρετε τι αποδοχές και τι έχω πτώσει εγώ. Τι το ξέρετε. Λοιπόν, από τη ΔΕΗ τα παίρνατε. Σας έδωσε κανείς λεφτά από το. Ναι, τα παίρνατε από κάπου αλλού ή ΔΕΗ σας τα έδινε. Η ΔΕΗ σας τα κρατούσε. Στον ειδικό, μα δεν έχω αντίρρηση. Πόσοι μηχανικοί παίρνουν 1.300 ευρώ σήμερα. Σύνταξη. Ναι. Αυτό παίρνω, ότι τα μηχανικοί. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Κάποτε όμως πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Εγώ δεν λέω ψέματα. Εγώ δεν είπα ψέματα. Είπα ότι υπάρχει κονδύλι στο λογαριασμό της ΔΕΗ που οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι δεν το πληρώνουν. Αυτό είπα. Και αυτό όπως συμβαίνει με το νυχτερινό τιμολόγιο. Ή με το τιμολόγιο υπέρ των ευπαθών τάξεων. Και καλώς υπάρχει, δεν λέω. Αλλά αυτό δεν το πληρώνει η ΔΕΗ. Το πληρώνουν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Οι υπόλοιποι μέσω του λογαριασμού αυτού του οίκο. Δεν είπα τίποτα που δεν είναι ακριβές. Δεν καταλαβαίνω γιατί στενοχωρήθηκε η κυρία. Με κανέναν τρόπο. Φυσικά δεν παίρνουν το ίδιο ρεύμα που παίρναν κάποτε δωρεάν. Παίρνουν πολύ μικρότερο από ό,τι παίρναν στο παρελθόν. Αυτό αλήθεια είναι. Στο παρελθόν δεν πληρώνουν καθόλου. Σήμερα πληρώνουν. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά πάλι, το κόστος αυτό της έκπτωσης που παίρνουν κάποιοι, το πληρώνουν οι άλλοι που δεν έχουν έκπτωση. Αυτό είπα. Για να το καταλαβαίνόμαστε. Όσοι έχουν έκπτωση στη ΔΕΗ, ό,τι και να είναι αυτή, την έκπτωση αυτή δεν την παίρνει η ΔΕΗ πάνω της. Την επιβαρύνει στους άλλους λογαριασμούς μέσω αυτού του κονδυλίου που λέει ΙΚΟ. Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Κατανοητό. Δεν είναι ψευδές αυτό. Εγώ ό,τι λέω το λέω με τα λόγου γνώσεως. Το καταλαβαίνω ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν βολεύει αυτό. Φυσικά. Κι εγώ, αν μου πεις ότι θα μου καταργήσουν το δικό μου το ταμείο, τον ΕΔΕΑΠ, δεν θα μου δίνουν. Θα ενοχληθώ. Το καταλαβαίνω. Όλοι μας ενοχλούμαστε όταν φύγονται τα δικά μας συμφέροντα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως πρέπει να βλέπουμε την ευρύτερη εικόνα. Και εγώ αυτό κάνω. Εάν ο καθένας σκέπτομαι τι πρέπει να δώσουμε για την ΟΤΕ, τι πρέπει για τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ, τι πρέπει για τους εργαζόμενους εδώ, τι πρέπει παραπέρα, ποιος θα πληρώνει. Επαναλαμβάνω, ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να πληρώνει. Ποιος. Άκουσα προχθές που λέγανε κάποιοι πλούσιοι. Ποιοι πλούσιοι. Δεν υπάρχουν πια πλούσιοι στην Ελλάδα. Όσοι είχαν τα πλούσιοι, κάποιοι είπαν bye-bye και τα έχουν βγάλει στο εξωτερικό. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν καταθέσεις στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν λεφτά στις τράπεζες στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα και το λέω και θα το ξαναλέω. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Σήμερα στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Δεν υπάρχουν.
ανακυκλώνουμε τη μιζέρια μας. Εγώ χρωστάω σε σένα, εσύ φορολογείς εμέναν και όλο και ανακυκλώνουμε τη μιζέρια μας. Τη φτώχεια μας. Γι' αυτό φωνάζω. Γι' αυτό λέω έλεος. Ήμαρτον. Κυρία Ελισάβετ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Γιάννη. Ήθελα πάνω στη ΔΕΗ που λέτε, παλαιά, επί Παπανδρέου, Ανδρέα, του Εθνοσωτήρα αυτού, είχε δώσει το δωρεάν ρεύμα. Κάποιος λοιπόν φίλος του πατέρα μου, Θεός χωρέστον και αυτόν, όπως και τον πατέρα μου, του είχε εξομολογηθεί ότι στο διαμέρισμα, από το διαμέρισμα το δικό του, με ένα καλώδιο, δεν θυμάμαι τώρα λεπτομέρειες, έδινε ρεύμα και στο διαμέρισμα στην ίδια πολυκατοικία του αδερφού του. Το εξομολογείται ο άνθρωπος, ήταν πολύ φίλοι με τον πατέρα μου και μας το είχε πει, θυμάμαι, ο πατέρας μου και μας έκανε πολύ εντύπωση. Έδινε στο διαμέρισμα του αδερφού του ρεύμα. Αυτά ήταν γνωστά επί Ανδρέα Παπατρέου, δεν ήταν κάτι το παράξενο. Τώρα, στη σημερινή εποχή, εάν κοιτάξετε όταν σκοτεινιάζει έξω τις πολυκατοικίες, όταν σκοτεινιάζει, δεν υπάρχει φως. Τουλάχιστον στη γειτονιά μου, καμιά φορά παρατηρώ, λέω ότι έχουμε κατοχή, που λέγανε οι γονείς μου ότι σβήναν τα φώτα. Έτσι με πιάνει έτσι ένα πλάκωμα. Σε ποια περιοχή είσαστε, σε ποια περιοχή? Ορίστε. Σε ποια περιοχή είσαστε? Κυψέλη, Κυψέλη. Στην Αθήνα δηλαδή, μέσα στην Αθήνα. Ναι, ναι, ναι. Με πιάνει πλάκωμα. Μία πολυκατοικία που είναι διαγωνίως από μένα, σε ένα διαμέρισμα, επειδή έβλεπα πάντα φως. Λέω, τι γίνεται, μωρέ, από εκεί στην πολυκατοικία έχω μια φιλενάδα. Και της έκανα την ερώτηση, μωρέ παιδάκι μου, γιατί αυτή η ανάβη, λέω, εδώ δώσανε κατοχή είμαστε, παλαιά που μας λέγανε οι γονείς μας. Α, δεν ξέρεις, μου λέει, αυτή έχει δηλώσει σε ευάλωτος καταναλωτής και τις δίνουνε επιλέξει όπως μου το είπε τώρα η φιλενάδα μου. Αλλά εγώ στην αρχή δεν το πίστεψα, αλλά τα ακούω τώρα που είπατε κι εσείς ότι τα πληρώνουμε εμείς. Με 30 ευρώ το μήνα τις δίνουνε, λέει, είναι στους ευάλωτους καταναλωτές, τις δίνει η μηνιαίος 30 ευρώ στη ΔΕΗ. Τι λες, μωρέ, λέω. Και εγώ έκανα διακανονισμό της πράγματος, δεν μπορούσα να το... Δηλαδή και εγώ με δύο παιδιά που έχω και ούτε φούρνο βάνω, ούτε τίποτα. Τι λες, παιδάκι μου. Και το άκουσα από εσάς και το είδε στο λογαριασμό αυτό το οίκο ότι το πληρώνουμε εμείς, κύριε Γιάννη. Μα, είναι πράγματα αυτά. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Το δωρεάν κάποιος άλλος το πληρώνει. Δεν το ξέραμε αυτό. Τι υπάρχει δωρεάν? Πέφτουν λεφτά από τον ουρανό? Δεν το ξέρουμε, κύριε Γιάννη μου. Και εμείς. Όλα όσα είναι δωρεάν ή προνόμια ή οτιδήποτε άλλο για κάποιος άλλος τα πληρώνει. Ναι, γιατί αυτοί λένε ότι εμείς για το λαό, για το λαό. Μα και εμείς λαός είμαστε. Ποιος θα μας βοηθήσει? Λαός είμαι βέβαια, και εγώ. Διότι τώρα πια όλοι το ίδιο είμαστε. Δηλαδή, ας πούμε τι συμβαίνει. Εσείς, ας πούμε, έχετε σύνταξη 700-800 ευρώ. Κάπου εκεί σας κόβω, έτσι. Να, ναι, εκεί πέρα είναι. Εσείς δεν μπορείτε να. Εσείς με 700-800 ευρώ θεωρείστε από τη ΔΕΗ προνομιούχος. Άρα, ο άλλος που έχει 500 ευρώ, ο άνθρωπος δεν έχει, όντως δεν έχει. Πληρώνετε εσείς το ηλεκτρικό αυτού. Αυτό γίνεται. Αυτό όμως τι συμβαίνει. Και με 500 και με 700 ευρώ φτωχός είσαι. Έτσι. Ανακυκλώνουμε τη φτώχεια μας μόνο. Και να σας πω και κάτι. Υποψιάστηκα στην Καλυθέα, άκουσα έναν κύριο που έλεγε τη ΔΕΗ ότι μου ήρθε 194 το έναντι. Ναι. Και σύμπτωση μου ήρθε και εμένα 194 στην Κυψέλη το έναντι. Και λέω, μήπως τα βάλω και κουτούρου αυτή. Μπορεί λέω, να είναι, μπορεί να είναι μια νόρμα. Σας κάτι ευχαριστώ πολύ, κύριε Ελισάβετ, να είστε καλά. Και εγώ. Ευχαριστώ. Προσπαθώ λοιπόν να το εξηγήσω αυτό για να το καταλάβετε. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Κάποιος πληρώνει το δωρεάν. Στο παρελθόν, το δωρεάν πληρωνόταν από τα δανεικά. Σήμερα που δεν υπάρχουν πια δανεικά, τα πληρώνουν αυτοί οι οποίοι υποτίθεται πως είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση. Επειδή πλέον κανείς μας δεν είναι σε ιδιαίτερα καλή οικονομική κατάσταση. Δηλαδή, τώρα, τι ανακυκλώμε, παίρνω 1200, 1100, 1800, ποιος είναι δηλαδή, αυτός που παίρνει 1200 πρέπει να πληρώνει αυτόν που έχει 800. Είναι παρανοϊκό, όπως καταλαβαίνετε. Αυτή η ισοπαίδωση που μας οδηγούν συνέχεια προς τα κάτω, είναι αυτή που φέρνει και τη μοιραία καταστροφή. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Λοβέρο. Θα ήθελα να μιλήσω κι εγώ τώρα για τη ΔΕΗ. Μην το βάλουμε αυτό... τη ΔΕΗ. Δεν φταίνει οι άνθρωποι που παίρνουν μισό λεπτάκι, έκπτωση. Μισό λεπτάκι, θα σας πω. Ούτε οι φταίνε. Συνταξιούχοι, ούτε οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ. Τα έχω εγώ με τους εργαζόμενους, ούτε με τους συνταξιούχους. Με την νοοτροπία τα έχω.
Πάνω σε αυτό θα προσπαθήσω να μιλήσω. Νομίζω ότι αυτή δόθηκε από τον Παλαιοκρασά δόθηκε αυτή η αυτό το αντί αυξήσεων. Δηλαδή, επειδή τότε οι δημόσιοι υπάλληλοι και τις ΔΕΗ κάνανε συνεχώς απεργίες για αυξήσεις, χωρίς να παράγουν πλούτο ανάλογο. Θυμόμαστε τότε μέχρι 1000, αν θυμάμαι καλά, πόσες απεργίες γινόταν κάθε χρόνο. Είχαμε σπάσει το ρεκόρ σε απεργίες σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, και αντί αύξηση, ο Παλαιοκρασάς έδωσε αυτό να πληρώνει μειωμένο ρεύμα. Δηλαδή δεν ήταν κάτι που το δικαιούνται, ήταν κάτι ας πούμε επί τούτου το έγινε. Και συνέχισε και αυτό μέχρι τώρα. Και νομίζω τότε με τις απεργίες αυτές των δημοσίων υπαλλήλων για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, κάνανε μια, σου λέει θέλεις αυξήσεις, κάνε μια απεργία και εμείς θα σου δώσουμε τα χρήματα που θέλεις. Γιατί θυμάσαι ότι είχε πει να πούμε ο Ζοχαντζόπουλος τότε θα ενισχύσουμε τον συνδικαλισμό, ελευθερία, δημοκρατία, πλαίρια δημοκρατία και θα ενισχύσουμε τον συνδικαλισμό. Δηλαδή οι συνδικαλιστές κάνανε ό,τι θέλανε τότε. Αυτά που μας και φέρανε τη ΔΕΗ εδώ που είναι. Και τώρα λέει η κυρία ότι μας δώσαν αντί αυξήσεις. Μα κάθε τόσο και λιγάκι αυξήσεις ζητάγατε, χωρίς να παράγετε τον ανάλογο πλούτο. Μα έτσι βέβαια, δεν είναι. Και όχι μόνο η ΔΕΗ, αλλά και άλλες υπηρεσίες. Δεν αφορά μόνο τη ΔΕΗ, αφορά το σύνολο της Ελλάδος τώρα, κακά τα ψέματα. Γινόταν μια απεργία, δίνανε μεγαλύτερα εφάπαξ, δίνανε μεγαλύτερες επικουρικές, δίνανε μεγαλύτερες κύριες συντάξεις. Σωστά. Για ψήλου πει, χωρίς να παράγεται αυτός ο πλούτος. Γι' αυτό τώρα πατηρήσαμε. Βέβαια. Λοιπόν, και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι το κράτος στο συνταξιοδοτικό των υπαλλήλων της ΔΕΗ έδινε και αυτό ένα ποσό πολύ μεγάλο. Γι' αυτό έχουν αυτές τις μεγάλες συντάξεις, όχι έτσι επειδή τους κρατούσαν τόσα πολλά χρήματα από το μισθό τους για τη σύνταξη. Ήδη σας λέω το ταμείο της ΔΕΗ, το οποίο δεν συγχωνεύτηκε, παίρνει 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Γιατί δεν τα παίρνει? Από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το ταμείο του ΟΤΕ παίρνει 500 εκατομμύρια το χρόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό. Γιατί? Ενώ δεν υπάρχουν άλλοι και δεν υπάρχουν χρήματα για να δώσουν το ΕΚΑΣ και ένα άλλο φορό συντάξεις. Αυτά είναι ορισμένα πράγματα που πρέπει να σταματήσουν, κύριε Γιάννη. Επίσης, θέλω να πω και κάτι άλλο που είπατε προηγουμένως. Κάνω έκκληση στην κυβέρνηση και στους βουλευτές. Όσες και έκκληση να κάνετε, αυτοί δεν ακούνε, κύριε Γιάννη. Αυτοί ποτέ δεν δείξανε ότι ενδιαφέρονται για το λαό. Μόνο λένε λόγια, βγαίνουν στην τηλεόραση σκληροί, πατριώτες για τους Έλληνες κτλ. Αλλά μόλις βγαίνουν από εκεί, σταματάει και το ενδιαφέρον τους. Κοιτάνε πάντα το συμφέρον τους. Όλα τα νομοσχέδια που φέρνουν και αυτά δεν είναι για το λαό, δεν είναι για τους φτωχούς, είναι για τους πλούσιους. Όσες και εκκλήσεις να κάνετε τώρα εσείς και οποιοδήποτε, δεν πρόκειται κάτι να αλλάξει με τους ίδιους και τους ίδιους τώρα από το 1980, μην πω 1974, τα ίδια πρόσωπα αλλάζουν κόμματα και είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Δεν υπάρχει τώρα σωτηρία της Ελλάδας με τα φρέδα κόμματα, με όσες εκκλήσεις και να γίνουν και με τα ίδια άτομα. Η ίδια νοοτροπία, δεν είναι τα ίδια άτομα. Και με την ίδια άτομα. Και τα ίδια άτομα, δε, γιατί ο Βενιζέλος μέχρι και τότε και τώρα δεν είναι. Εντάξει, παράδειγμα τον έφερα. Έχουν σας βεβαίω σήμερα η Βουλή. Ή αυτός που ήταν τώρα ο Κουρουπλής που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Προηγούμενος ήταν στο ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνοι. Άλλαξε αυτόν. Ναι. Σύμφωνοι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάννη. Η αλήθεια είναι ότι από τους 300 βουλευτές υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι. Είναι η νοοτροπία η κακή νοοτροπία. Διότι όποιος μπαίνει στη Βουλή, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται μόλις εκλεγεί είναι πώς θα επανεκλεγεί. Γι' αυτό σας λέω, ο πολιτικός στον οποίο θα ψηφίζετε πρέπει να τον έχετε κατά κάποιον τρόπο τεστάρει. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Δεν είναι σε κανένα επάγγελμα όλοι το ίδιο. Δεν είναι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι το ίδιο. Δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι το ίδιο. Δεν είναι όλοι οι πολιτικοί το ίδιο. Δεν είναι όλοι οι συνδικαλιστές το ίδιο. Δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι στην ΔΕΗ το ίδιο. Δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ το ίδιο. Δεν είναι όλοι οι αγρότες, όλοι οι ταξιτζίδες, οι καφετζίδες. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Υπάρχουν καλοί και κακοί σε όλες τις σειρές, σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλες τις περιπτώσεις. Το ίδιο ισχύει και για την πολιτική. Προσπαθήστε να επιλέγετε αυτούς που έχουν αποδείξει κατά το δυνατόν ότι νοιάζονται, αν μη τι άλλο, για τον τόπο μας. Κύριε Θανάση, καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Γιάννη. Εγώ είμαι από το συνταξίωκος της ΔΕΗ, από το 70 έχω πει. Ποτέ δεν πληρώνω, πάντα πληρώναμε ρεύμα. Είχαμε απλώς μία έκπτωση 15% έναντι αυξήσεων. Το οποίο τώρα τελευταία, και αυτό, μπαίνει σε ειδικό κουτάκι στην εφορία και φορολογείται. Δηλαδή, πληρώνουμε λιγότερο ρεύμα, 15%. Στο τέλος της χρονιάς όμως, πόσο πλέρωσες,
πώς το 10% αντιστοιχεί σε 500 ευρώ. Τα 500 ευρώ τα φορολογεί. Βασικά σχεδόν το πληρώνουμε. Ναι. Δεν είναι ότι δεν πληρώσαμε. Πάντα από το 70 που είμαι εγώ σε ΔΕΗ, πάντα πληρώναμε. Όχι, ποτέ δεν πήραμε δωρεάν το κομμάτι. Εντύπωση μου κάνει αυτό που λέτε. Εγώ ξέρω, όχι, εγώ ξέρω το θείο μου που δούλευε στη ΔΕΗ, γι' αυτό σας το λέω. Εγώ, κύριε Γιάννη, τώρα σου λέω από το 70. Εντάξει. Okay, συμφωνώ. Και αυτό το οίκο τώρα που μου λες για το οίκο, αυτή η αυλονή του εκεί κάθε μέρα που βγαίνει στην εκπομπή τη δική σας και λέει ότι εμείς δώσαμε 30.000 δωρεάν ρεύμα, το πληρώνω εγώ. Τι δωρεάν, κάνετε, τι λέει, τίποτα για αυτό το ρεύμα δεν το δίνει το Παστοδιοσύνη, θα το δίνει εγώ και εσύ και ο άλλος. Αυτό ακριβώς λέω. Ότι δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Κάποιος το πληρώνει το δωρεάν. Και πάντως δεν το πληρώνει ο Τσίπρας από το λογαριασμό το δικό του. Ούτε ο Σταθάκης από τα εκατομμύρια που έχει στο ποθενέσχες του. Να είστε καλά. Σαφώς, αυτό που είπε ο κύριος Θανάσης είναι και λογικό. Έχει μειωθεί το προνόμιο αυτό του δωρεάν ρεύματος που είχαν οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι στη ΔΕΗ. Έχει πέσει κατά πολύ. Έχουν μια έκπτωση 15%. Το οποίο αυτό που δεν γνώριζε, το μόνο που δεν γνώριζε είναι ότι φορολογείται πλέον. Αυτό και καλά έκανε και το διευκρίνησε ο άνθρωπος για να διευκρινίζουμε τα πάντα όπως τα λέμε. Επιμένω το ότι υπάρχει αυτή η έκπτωση. Καλώς υπάρχει. Δεν έχω καμία αντίρρηση να υπάρχει. Αλλά να ξέρουμε ότι όλα αυτά πληρώνονται από κάποιους άλλους. Και καλώς υπάρχει και η έκπτωση για τους χαμηλού εισοδήματος ανθρώπους στην ΔΕΗ. Καλώς υπάρχει. Αλλά και αυτό πληρώνεται από αυτούς σαν την κυρία που μίλησε προηγουμένως που παίρνει 700 ευρώ σύνταξη. Δηλαδή είναι ανακύκλωση μιζέριας και φτώχειας. Αυτό να καταλάβουμε. Στην Ελλάδα σήμερα... Κύριε Γιάννη, καλησπέρα σας. Τελευταία τηλεφωνική συνομιλία για σήμερα. Καλησπέρα κύριε Λεβέρδο. Έχουμε ξαναμιλήσει. Σας παρακολουθώ και εγώ, παρότι διαφωνώ με πολλά που λέτε. Από αυτά που λέει ο προηγούμενος από μένα, ο ομιλητής, διαφωνώ και εγώ, γιατί έχω και εγώ γνωστούς με ανθρώπους που είναι στη ΔΕΗ. Έχουν μειωμένο τιμολόγιο. Μειωμένο. Κατά πολύ. Λοιπόν, αλλά ήθελα να μου πείτε ένα πράγμα όμως. Ποιος έχει κάνει όλα αυτά τα προνόμια, συντάξεις άγαμες, διχατέρες, προνόμια η ΔΕΗ, από εδώ η εφοριακή, άλλα... Κατά καιρούς κυβερνήσεις υπό την πίεση των συνδικαλιστών. Επειδή σας ακούω τακτικά να κολλάτε στο 81... Το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου σε μεγάλο βαθμό. Για πολλά πράγματα, δεν διαφωνώ μαζί σας. Ότι, αλλά δεν προϋπήρχαν όλα αυτά τα προνόμια. Κυρίως από το 81 και μετά είναι. Το προνόμιο της ΔΕΗ από το 81 είναι. Όχι, είναι πιο πριν. Αλλά πιο πολλά πριν. Άλλα, τα περισσότερα είναι από το 81. Οι διχατέρες που παίρνουν συντάξεις από το 81 είναι. Όχι, βέβαια. Είναι, να μην τα αναφέρουμε τώρα, αλλά υπάρχουν και πολλά που ίσχυαν από πριν. Αλλά κατά βάση έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Πέστε μέρα καινούριο. Ορίστε. Πέστε μέρα που έγινε μετά το 81. Να σας πω πολλά. Δεν μπορώ, δεν έχω χρόνο τώρα. Δεν έχετε που πείτε κανένα. Όλα προϋπήρχαν. Όλα καλά. Υπερδιπλασιάστηκαν οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων το 1982. Σε αυτό εντάξει, το μόνο συμφωνώ. Τι το μόνο. Εντάξει. Οι συντάξεις είναι ίδιες λοιπόν, με τότε. Έρχεστε τώρα με τα τον εφάπαξ. 258.000 χάρη στο Πασόκ πήρε δι' αυτός. 258.000 εφάπαξ. Στις τράπεζες πόσα εφάπαξ παίρνανε. Στο μόνο που έχετε δίκιο. Αλλά μιλάμε για προνόμια. Πού αλλού να έχουν συντάξεις ή τους μισθούς. Σε τι άλλο να έχουν. Και μισθούς, μιλάμε για προνόμια. Μα αυτό είναι. Το 75% του κρατικού προπολογισμού είναι μισθή συντάξει, το ξέρετε. Το κράτος των δημοσίων υπαλλήλων και Λοβέρδο το έκανε δεξιά. Εντάξει. Και έρχεστε τώρα με τον τρόπο σας να μας πείτε και καλά κάνετε να ψηφίσουμε δεξιά. Ένας Κυριάκος δεν φέρνει την άνοιξη. Εγώ δεν σας λέω τίποτα. Ό,τι θέλετε να ψηφίσετε, δεν θα το πω εγώ. Έτσι. Έχουμε μόνο ένα λεπτό στη διάθεσή μας. Μπορείτε να ξαναπάρετε όποτε θέλετε, τώρα, κύριε Γιάννη. Όποτε θέλετε να βγάλουμε και τον κύριο Βασίλη τελευταία επικοινωνία. Γιατί έχουμε μόνο ένα λεπτό στη διάθεσή μας. Κύριε Βασίλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Γιάννη. Σχετικά με τη ΔΕΗ τώρα, κοίταξε τι συμβαίνει. Οι ιδιώτες πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος είναι κάθε μήνα ο λογαριασμός. Πληρώνουν. Η ΔΕΗ τι κάνει. Μαζεύει το τετράμινο όλο. Το κάνει σούμα τα κιλοβατόρες και σου λέει από εκεί μέχρι εκεί τόσο, από εκεί μέχρι εκεί τόσο την κιλοβατόρα. Mm-hmm. Αυξάνοντας λοιπόν, ενώ αν είναι κάθε μήνα και ο σούμα 800 κιλοβατόρες το μήνα. 800 θα πληρώνω. 4 φορές 32
Με πάει με τετράμινο και με πάει με, με άλλη κλίμακα μετά. Αυτή είναι η μεγάλη κομπίνα της ΔΕΗ. Ενώ οι ιδιωτικοί πάροχοι λένε με κάθε μήνα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Δεν το ήξερα αυτό το οποίο λέει ο κύριος Βασίλης. Φυσικά δεν τα ξέρω όλα. Αυτό το μόνο που ήξερα είναι αυτό που σας είπα για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, το ΙΚΟ, που χορηγείται, που το πληρώνουν οι υπόλοιποι. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Χαίρομαι που έγινε μια ζωντανή συζήτηση. Διέκοψα τον κύριο Γιάννη προηγουμένως, που διαφωνεί μαζί μου, και θα τον παρακαλέσω την επόμενη φορά που θα βγάλουμε πάλι ακροατές να πάρει το λόγο, γιατί εγώ θέλω να διαφωνείτε μαζί μου. Θέλω, δεν πρέπει να συμφωνούμε, δεν κατέχω την απόλυτη αλήθεια. Όποιος έχει κάτι να πει, να βγαίνει να το λέει, και εγώ πάντα δέχομαι και το λάθος του δικό μου, όποτε υπάρχει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε πάλι αύριο.